Ούτε που το φανταζόταν λοιπόν, Λίνα, η Μπρίτζετ Χάρις, όταν η μητέρα της έλεγε ιστορίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις οποίες είχε ακούσει από τον παππού της, ότι θα έβρισκε στη σοφίτα της αυτές τις φωτογραφίες που αποτελούν φυσικά ιστορικά ντοκουμέντα. Είδαμε λοιπόν το Χίτλερ με ένα ελαφάκι, στο νοσοκομείο με άλλους στρατιώτες όταν είχε τραυματιστεί, στο αεροπλάνο την ημέρα των γενεθλίων του το 1932, και με εργαζόμενους. Κάτω από κάθε φωτογραφία υπήρχε και ένα σλόγγαν για την προπαγάνδα των Ναζί, όπως για παράδειγμα ο καγκελάριος χέρι-χέρι με τους εργαζόμενους. Η νεαρή γυναίκα είπε ότι αν ήταν ζωντανός, ο παππούς της θα είχε να τον ρωτήσει πολλά, όπως για παράδειγμα πού βρήκε αυτές τις φωτογραφίες. Είναι ένα καλό ερώτημα. Και σε μια άλλη εξέλιξη να σας πω ότι αποφασίστηκε το σπίτι που μεγάλωσε ο Χίτλερ στην Αυστρία να γίνει μουσείο του Ολοκαυτώματος με τον τίτλο «Ο οίκος της ευθύνης», Λίνα.